Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Έχουμε μία συγκλονιστική επιστολή απόψε. Τον τίτλο τον έχετε δει ήδη. Θα καλυτερεύσει άραγε από εδώ και πέρα η ζωή μου. Αγαπητή Θέκλα, είμαι μια γυναίκα λίγο πριν από τα 50 και έχω ένα μικρό παιδί, το οποίο ακόμη δεν έχει πάει στο σχολείο. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, και το παιδί μου προέκυψε μέσα σε μια άρρωστη σχέση, η οποία τελείωσε πριν ένα χρόνο. Και έκτοτε η σχέση μας περιορίστηκε σε μερικά σποραδικά τηλέφωνα στο παιδί και καμία απολύτως οικονομική βοήθεια. Η ζωή μου ήταν ένα συνονθήλευμα από λάθος σχέσεις, λάθη στην επαγγελματική μου ζωή, λάθη παντού. Το παιδί μου ήταν η μοναδική μου σωστή απόφαση και χαίρομαι πολύ που την πήρες. Το έκανες και το παιδί σου και σε λίγο μεγάλη ηλικία. Μπράβο, καλά έκανες και το έκανες. Και αυτό είναι το μόνο που με κρατάει με το ζόρι όρθια. Όχι, πρέπει να βρούμε και άλλους λόγους για να είσαι όρθια και να μην είναι το παιδί ο μόνος λόγος να είσαι όρθια. Γιατί αυτό θα είναι βάρος για το παιδί, είπαμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πρωτογράψω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Διάλεξα να σου γράψω για το θέμα της δουλειάς και όχι κάτι από τα άλλα, γιατί με έχει καταβάλει ένα τεράστιο άγχος για το μέλλον μου και συνεπώς για το μέλλον του παιδιού μου. Μέχρι πριν 10 χρόνια δούλευα σε μια εταιρεία, σε μια θέση που μου άρεσε. Μου άρεσε η δουλειά μου και η βλακεία μου, άντρα στη μέση, με έκανε να παραιτηθώ και να πάω σε ένα νησί για να δουλέψω. Έκτοτε και μέχρι να κάνω το παιδί μου, δούλευα σερβίς. Πρόσφατα κατάφερα και βρήκα μια δουλειά στο χώρο της εστίασης. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι λόγω της ηλικίας δεν μπορούσα να βρω μια δουλειά σε γραμματιακή υποστήριξη όπως θα ήθελα και αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω σε μια δουλειά που απλά δεν μου αρέσει, τη συχαίνομαι και μέσα σε 2 μέρες θέλω να φύγω. Η καιρή είναι δύσκολη όμως και το παιδί που έχω να μεγαλώσω χωρίς τη βοήθεια από τον πατέρα του. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να σκύψω το κεφάλι και να πω δόξα τω Θεώ. Αυτό όμως είναι και ένα από τα προβλήματά μου. Νομίζω ότι η ζωή μου από εδώ και μπρος θα είναι μόνο αγώνας. Μαθημένη να είμαι μια ζωή ελεύθερη, χωρίς καμιά σοβαρή κανονική σχέση στη ζωή μου για να στηριχθώ, παρά μόνο στους γονείς μου που ποτέ δεν έφυγα από το σπίτι, με εξαίρεση κάτι διαλύματα και αποτυχημένες και όχι σοβαρές προσπάθειες μέχρι τώρα, νιώθω ένα βουνό να με πλακώνει. Θεωρώ τον εαυτό μου ανεύθυνο, και θαυμάζω πραγματικά τους ανθρώπους που δουλεύουν πολλά χρόνια σε μια δουλειά που δεν τους αρέσει και ιδιαίτερα και είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Να μην τους θαυμάζεις. Να μην τους θαυμάζεις γιατί βολεύονται σε εκείνη τη δουλειά και αφήνονται και χάνουν τον εαυτό τους. Δεν μ' αρέσει ούτε ο χώρος που ζω. Εδώ και χρόνια επομένω και με υπομένουν γύρω μου και δεν ξέρω πόσο υγιές είναι το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον. Δεν είναι υγιές, όχι. Κάνω μια δουλειά που δεν μου αρέσει και έχω χάσει την ελπίδα να βρω κάτι που να με ευχαριστεί. Θα μου πεις πολλά ζητάς στους καιρούς που ζούμε, το ξέρω. Όχι, δεν θα σου πω πολλά ζητάς. Δεν έχω κάνει ποτέ μια σχέση που να νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ευτυχώς έχω υγεία, θα μου πεις. Πού ξέρεις, κόρη, τι θα σου πω. Δεν θα σου πω ευτυχώς έχεις υγεία. Ευτυχώς που έχεις υγεία, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα σου πω. Θα σου πω να ψάξεις να βρεις αυτό που πραγματικά σου κάνει. Αλλά είναι τόσα αυτά θέματα που δεν μπορώ να λύσω που με βλέπω να χάνω και την υγεία μου. Ξέρω ότι έχω μεγάλο άγχος, απλώς δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ τη ρότα που έχει πάρει η ζωή μου, για να μην την πω κάτω βόλτα. Θέλω να ξαναρχίσω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα μπορώ να ευχαριστιέμαι τις μικρές χαρές της ζωής και ότι κάτι θα αλλάξει. Απλώς δεν το βλέπω μπροστά μου και νιώθω πανικόβλητη. Σε ευχαριστώ που βρήκες το χρόνο να ασχοληθείς μαζί μου με εκτίμηση. Αγάπη μου. Shit happens. Life happens. Η ζωή συμβαίνει. Η ζωή σου συνέβηκε. Από όσα μας γράφεις, έχεις περάσει το πρώτο μισό της ζωής σου ζώντας ανεύθυνα, εσύ έχεις χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Εγώ θα έλεγα ζώντας, προσπαθώντας να ξεφύγεις από τον εαυτό σου και από τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Δεν είναι τυχαίο
που μια γυναίκα δυσκολεύεται να αναλάβει ρόλους της ενήλικης ζωής. Δεν είναι τυχαίο που μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει μια σχέση ασφάλειας και αγάπης. Δεν μου γράφεις για το οικογενειακό σου περιβάλλον, αλλά σαφώς είναι ξεκάθαρο πως δεν έχεις μεγαλώσει και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν έχει ολοκληρωθεί το μεγάλωμά σου. Ίσως οι γονείς σου να μην ήξεραν πώς να σε μεγαλώσουν. Ίσως οι γονείς σου να έκαναν παιδιά χωρίς να έχουν αυτογνωσία και επίγνωση του τι σημαίνει κάνω παιδιά. Γιατί μου έχεις γράψει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω διαβάσει για να μην προδώσω την ταυτότητά σου, που δείχνουν ότι γενικά οι γονείς σου δεν έκαναν και πολύ καλή δουλειά με την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτοί μπορεί να είχαν την άγνοια τους ή τους δικούς τους λόγους, όμως δεν μπορείς να χτυπάς τον εαυτό σου αλίπητα για τα λάθη που έχουν συμβεί στη ζωή σου, τα λάθη τα οποία έχουν ξεκινήσει από άλλους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα λάθη είναι οι γονείς σου και όχι εσύ. Τώρα όμως είσαι και εσύ γονιός. Και είσαι γονιός σε μια ηλικία αρκετά ώριμη, δηλαδή το μυαλό σου έχει την εγκεφαλική ωριμότητα να μπορεί να διαχειριστεί το ρόλο του γονιού. Είσαι στην ηλικία μου εμένα περίπου και σκεφτόμουν πολλές φορές ότι αν έκανα τώρα τα παιδιά, φυσικά με τις γνώσεις που έχω τώρα, θα τα μεγάλωνα καλύτερα. Λοιπόν, έχει περάσει το πρώτο μισό της ζωής και υπάρχει το δεύτερο μισό. Έχω κάνει μια παρατήρηση, νομίζω το έχω πει και άλλες φορές, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ δύσκολο πρώτο μισό της ζωής και μετά έρχονται τα καλά ιστερινά που λέμε. Στην Κύπρο λέμε καλά ιστερινά, δηλαδή τα καλά γερατιά ή τέλος πάντων τα καλά μετέπειτα. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν ένα εύκολο πρώτο μισό της ζωής και μετά μπορεί να τους έρθουν δυσκολίες στη ζωή που να μην τις φανταζόντουσαν. Γι' αυτό ποτέ κανένας δεν είναι καλή ιδέα να ζηλεύει τους άλλους ότι έχουν μια καλύτερη ζωή από αυτόν, γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Μη θεωρείς κανένα ευτυχισμένο πριν να δεις το τέλος του. Δηλαδή η ζωή μας επιφυλάττει εκπλήξεις. Η δική σου ζωή μέχρι τώρα σου έχει επιφυλάξει αρνητικές εκπλήξεις. Και από όσα γράφεις εσύ ίδια, φαίνεται ότι άθελα σου, ασυνείδητα, συνηγόρησες, βοήθησες στο να επισυμβούν αυτές οι αρνητικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, λες ότι δούλευες σε μια δουλειά που σου άρεσε πολύ και σου άρεσε η θέση και ο ρόλος που είχες στην εταιρεία, όμως άκουσες την παρένεση προφανώς που σου έκανε κάποιος άνδρας με τον οποίο ήσουν ερωτευμένη τότε και νόμιζες πως θα είναι πολύ σημαντικός στη ζωή σου, τον άκουσες, άφησες τη δουλειά σου και πήγες να δουλέψεις στο νησί και μετά δεν μπόρεσες να βρεις ξανά δουλειά στον τομέα σου και βρίσκεις δουλειά μόνο σε εργασίες που είναι για ανειδικευτούς ή για ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν τόσο σκληρά και τόσες πολλές ώρες και σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες που έχει η δουλειά της εστίασης. Είτε στο σερβίς, είτε στην κουζίνα, είναι πολύ σκληρές δουλειές, πάρα πολύ σκληρές δουλειές. Υπάρχει ένα βίντεο στο κανάλι που μιλάει για δωρεάν δομές παροχής και συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Ψάξε εκείνο το βίντεο. Θα ψάξεις να δεις στην περιοχή σου τι υπάρχει και θα ζητήσεις άμεσα ψυχολογική στήριξη. Χρειάζεσαι άμεσα ψυχολογική στήριξη. Χρειάζεσαι άμεσα ψυχοθεραπεία για να ξεδιαλύνεις το κουβάρι που υπάρχει μέσα σου, να εντοπίσεις και να αντιμετωπίσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες, ώστε να μπορέσεις επιτέλους να πιάσεις τη ζωή σου στα χέρια σου και να παλέψεις για μια καλύτερη ζωή για σένα και για το παιδάκι σου. Μπορείς να τα καταφέρεις. Είναι δύσκολο, αλλά εφικτό εάν η προσοχή σου είναι εστιασμένη με θετικότητα στο να αλλάξεις τη ζωή σας προς το καλύτερο. Για σχεδόν 50 χρόνια τώρα περίμενες ότι θα έρθει ένας έρωτας μαγικός να σε πάρει πάνω στο άσπρο άλογο και να σε κάνει ευτυχισμένη. Έζησες τους έρωτες, έζησες τις σχέσεις για τις οποίες παράτησες τη δουλειά σου και πήγες κάπου αλλού και είδες ότι δεν σου φέρνουν την ευτυχία αυτά τα πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι είσαι
καταδικασμένη το υπόλοιπο της ζωής σου να μην ερωτευτείς και να μην αγαπήσεις και να μην αγαπηθείς. Ίσα ίσα, παίρνοντας τη ζωή σου στα χέρια σου, δημιουργείς και τις κατάλληλες συνθήκες και δυνατότητες, ώστε αν έρθει στη ζωή σου, όταν θα έρθει στη ζωή σου μια αγάπη αντάξιά σου, να μπορείς να την καλωσορίσεις με ανοιχτές αγκάλες. Έχω δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πήραν την κάτω ρότα, όπως γράφεις, βρέθηκαν τόσο χαμηλά που ποτέ δεν είχα φανταστεί, και όμως αυτή η συνειδητοποίηση της άσχημης συνθήκης στην οποία βρέθηκα επιτέλεσε και την αφορμή και την ευκαιρία και τον λόγο και την αιτία ώστε να αγωνιστούν σκληρά για να ξεφύγουν και να καταφέρουν να κάνουν μια θεαματική ανάκαμψη και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη από ό,τι ήταν και προηγουμένως. Και ναι, μπορείς να κάνεις τη ζωή σου και τη δικιά σου και του παιδιού σου καλύτερη από ό,τι ήταν και προηγουμένως. Χρειάζεται όμως να φύγει από μέσα σου το αυτοσαμποτάρισμα. Η αρνητική εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου και η απελπισία. Θα σου πω κάτι που έκανα εγώ όταν ήταν τα παιδιά μικρά. Τι δεν είναι μόνο εσύ που έχεις κάνει τη ζωή σου όπως την έκανες, την κάναμε κι άλλες. Ήταν μια περίοδος που τα παιδιά θα ήταν, ξέρω εγώ, ο γιος μου 7, η κόρη μου 4, ήταν έτσι πολύ δύσκολες ηλικίες. Βίωνα και πολύ δύσκολα γεγονότα, ήταν τότε που είχε φύγει η ξαδέρφη μου, που είχε σκοτώθηκε σε αυτογενικό δυστύχημα η ξαδέρφη μου και μου είχε στοιχήσει πολύ. Ήταν πάμπολες οι ώρες εργασίας για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Φυσικά είχα τη δουλειά μου, θα μου πεις και εσύ δεν έχεις τη δικιά σου δουλειά. Αλλά τότε θα ήθελα πάρα πολύ να έκανα διάλειμμα από την ψυχοθεραπεία όπως έχω κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να δουλέψω, οπωσδήποτε για να μπορέσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και θυμάμαι στιγμές πολύς κούρασης, πολύς απόγνωσης, στιγμές τις οποίες σκεφτόμουν τι κάνω τώρα. Είμαι μια γυναίκα 30 χρονών, τι κάνω τώρα. Μια γυναίκα 32, 33, 35 χρονών, τι κάνω τώρα. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φτιάχνω συνεχώς σχέσεις άλλων ανθρώπων, ότι τις ώρες που δεν δουλεύω ασχολούμαι με τα παιδιά. Στην προσωπική μου ζωή συμβαίνει το απόλυτο τίποτα, μην πω λίγο καθόλου. Είμαι χωρίς αγάπη, είμαι χωρίς οικογένεια, γιατί επέλεξα συνειδητά να ζήσω μακριά από τους γονείς μου, επειδή ήξερα ότι αν έμενα κοντά στους γονείς μου θα είχα διευκολύνσεις στις υλικές και πρακτικές, αλλά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω συναισθηματικά, γιατί είναι μεγάλη παγίδα να μας στηρίξει η οικογένεια μας οικονομικά ή να μένουμε μαζί με τους γονείς μας ή να μένουμε πολύ κοντά μαζί με τους γονείς μας, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη θέση του παιδιού στην οικογένεια και να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Το 2003 έπιασα τα παιδιά. Ήταν ο Λάζαρος 6 ετών και η Κυριακή 3, και μετακόμισα από την Πάφο στη Λευκοσία, όπου δεν ήξερα κανέναν, εκτός από το θείο μου, όπως μένει σε ένα προάστιο λίγο έξω από τη Λευκοσία, και ξεκίνησα μόνη μου να ζω μαζί με τα παιδιά, με όλες τις δυσκολίες που είχε το να ζει μια γυναίκα μόνη της σε μια πόλη στην οποία δεν ήξερε κανέναν, μακριά από την πόλη στην οποία μεγάλωσε, γιατί είπα, έχω μπροστά μου ένα χρονικό διάστημα 15 χρόνων, μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά και να ενηλικιωθούν. Ήταν η κόρη μου 3, μετά από 15 χρόνια θα γινόταν και η κόρη μου 18 χρονών και ο γιος μου 21, και λέω αυτά τα 15 χρόνια θα τα περάσω μακριά από όλους και θα παλέψω για το καλύτερο δυνατόν για όλους μας. Δεν τα πολύ κατάφερα, ενώ ότι έχω κάνει λάθη και έχω μιλήσει πολλές φορές για τα λάθη που έχω κάνει και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» καταγράφω τα λάθη που έχω κάνει ως μητέρα και τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου αυτά τα 15 χρόνια που ήμουν μόνη με τα παιδιά, και σε διάφορα βίντεο τα έχω πει. Όμως αυτό που με βοηθούσε να προχωρώ βήμα-βήμα ήταν η σκέψη ότι είναι μια αλφα χρονική περίοδος η οποία θα περάσει. Είναι 15 χρόνια στα οποία πρέπει
οφείλω, εφόσον έχω κάνει τα παιδιά, οφείλω να είμαι βράχος, να δουλεύω όσες ώρες χρειαστεί, έστω και αν νιώθω πως δεν αντέχω, προκειμένου να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να αφαίρω εις πέρα στο ρόλο μου ως γονέας. Και τις στιγμές της μεγάλης απόγνωσης και της μεγάλης στενοχώριας σκεφτόμουν ότι είναι μόνο 15 χρόνια. Η μακαρίτισσα γιαγιά μου, η μία έζησε 95 χρόνια και άλλη 89. Και έλεγα, ας πάρω το αισιόδοξο σενάριο ότι θα ζήσω 95 χρόνια. Τι είναι 15 χρόνια από τα 95? Μα μου περισσεύουν 80 χρόνια στο οποία δεν θα ζω σε αυτή τη σκλαβιά, γιατί όντως είναι μεγάλη σκλαβιά να είσαι μονογονιός, να είσαι ο μοναδικός οικονομικά υπεύθυνος για την ανατροφή των παιδιών και έτσι όπως έχεις κάνει τη ζωή σου, να μην έχεις μία ουσιώδη σχέση, να μην έχεις και ιδιαίτερα καλές σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον, λόγω διαφόρων συνθήκων που δεν θα τις αναλύσουμε τώρα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» τα γνωρίζετε. Και λέω, shit happens, έλεγα τότε στον εαυτό μου, shit happens, life happens, κάτσε τώρα, ανασκούμποσε τα μανίκια σου κυρία μου, ανασκούμποσε τα μανίκια σου, προσπάθησε και 15 χρόνια είναι θα περάσουν. Και πέρασα. Και ούτε που κατάλαβα πως πέρασα. Κάτι που με βοηθούσε είναι η προσευχή. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπήρξα πολύ θρήσκα, πλέον είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου άθρησκο, αλλά υπάρχουν δύο προσευχές οι οποίες νιώθω ότι με βοηθάνε πάρα πολύ όταν τις λέω. Η μια είναι η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με των αμαρτωλών, ή το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με, και η άλλη είναι ένα κομμάτι από ένα ψαλμό, που τον άκουγα στην εκκλησία, δεν κάνω λάθος, στις προηγιασμένες θείες λειτουργίες της περίοδου των νηστείων πριν από το Πάσχα, που έλεγε «Κύριε το δυνάμιο με θυμών γενού, άλογα εκτός σου βοηθών εν θλίψε συνού και έχομεν, Κύριε το δυνάμιο βοηθήσον ημάς», η οποία σημαίνει «Κύριε των δυνάμεων», δηλαδή «Θεέ μου εσύ που είσαι ο Κύριος των αγγέλων», τα λένε «δυνάμεις ενώ των αγγέλων», «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού», να είσαι με το μέρος μας. Γιατί δεν έχουμε κανέναν άλλο βοηθό εκτός από σένα τον καιρό των θλίψεων. Κύριε το δυνάμεων βοήθησέ μας. Κύριε το δυνάμεων με θυμών γενού. Άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψε συνού και έχομεν. Κύριε το δυνάμεων βοηθήσον ημάς. Αυτή την ευχή που την ψέλνω παράφωνα κάθε φορά που βρίσκομαι σε απόγνωση, όπως και το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με, βρίσκω να μου δίνει δύναμη. Δεν ξέρω γιατί, ο Θεός ξέρει. Ή με ποιο τρόπο λειτουργεί, εσύ θα έχεις κάποια αντίστοιχα πράγματα τα οποία να σε βοηθάνε να ερεμείς, κάποιες αντίστοιχες σκέψεις ή προσευχές, αν πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και εσύ αυτές τις προσευχές και να σκέφτεσαι ότι πόσο είναι το παιδί σου, έχεις ακόμη 14-15 χρόνια μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί σου, που όταν θα ενηλικιωθεί το παιδί σου δεν θα είσαι σε αυτή τη θέση που να πρέπει να παρέχεις τα πάντα στο παιδί και να έχεις την υπευθυνότητα που έχεις ως γονιός, και μέχρι τότε θα διαβείς κομμάτι-κομμάτι, θα ανεβείς σκαλοπάτι-σκαλοπάτι αυτή τη σκάλα και κάποια στιγμή αυτή η σκάλα θα τελειώσει και εσύ θα πεις πώς πέρασαν τα χρόνια και πώς έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια και να μεγάλωσω το παιδί μου αξιοπρεπώς και να το στηρίξω και να προστατεύσω τον εαυτό μου από την κατρακύλα. Και να σου πω και κάτι άλλο, εγώ πίστευα στις στιγμές της μεγάλης αδυναμίας ότι δεν θα είχε νόημα η ζωή μου μετά που θα μεγάλωναν τα παιδιά. Που λες και εσύ, το παιδί αυτό μου έχει δώσει τη μεγαλύτερη, μου έχει δώσει δύναμη για ζωή. Κι όμως, μετά που μεγάλωσαν τα παιδιά, γιατί ο γιος μου τώρα είναι 23 και η κόρη μου είναι 21, θα γίνει 24 ο γιος μου το καλοκαίρι. Μετά που μεγάλωσαν τα παιδιά, ανακάλυψα πώς υπάρχει και ζωή μετά τα παιδιά. Και πώς υπάρχει και η ζωή μετά τα 40 και μετά τα 50 και μετά τα 60 και μετά τα 70. Και ότι αξίζει η ζωή και μπορούμε να τη χαρούμε τη ζωή όταν έχουμε κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μας. Άρα εφόσον είσαι στο κανάλι μας, να παρακολουθείς τα βίντεο, να κάνεις αυτό που σου είπα και προηγουμένως, να ζητήσεις βοήθεια από ειδικό στην περιοχή σου, ψάξε το βίντεο που λέει «Δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας».
και βάλε τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να προγραμματιστείς ότι έχεις μπροστά σου 13-14 χρόνια, στο οποίο θα εστιαστείς στο να αναλάβεις τις ευθύνες σου απέναντι στο παιδί σου. Μπορεί να έρθει και η αγάπη να σου χτυπήσει την πόρτα σε αυτό το διάστημα, μπορεί και να μην έρθει, αλλά αν βάλεις ένα τέτοιο μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίος όμως είναι πολύ συγκεκριμένος, μέχρι να τελειώσει το παιδί μου το σχολείο θα αγωνίζομαι, θα τα καταφέρεις να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου, θα τα καταφέρεις να βρεις ένα χώρο να ζεις με το παιδί σου ανεξάρτητη και θα καταφέρεις να δίνεις νόημα ακόμη και σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει. Και έχοντας μία αγωνιστική διάθεση απέναντι στα προβλήματα που θα έρχονται το ένα μετά το άλλο, δεν θα σταματάνε τα προβλήματα, το ένα μετά το άλλο θα έρχονται, έχοντας μία αγωνιστική διάθεση θα μπορείς κάθε στιγμή να παίρνεις την καλύτερη δυνατή απόφαση στα διλήμματα που θα σου τίθενται. Ξέφυγε από τον εαυτό σου, γλίτωσε από τους εσωτερικούς σου δαίμονες, ψυχοθεραπεία, στόχο προσήλωση, μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, ως γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς και επιβάλλοντας τον εαυτό σου πειθαρχία, συγκεκριμένη πειθαρχία με τον τρόπο που έχω περιγράψει προηγουμένως, θα βρεις και τρόπο για να νιώθεις καλά και θα μπορείς να χαίρεσαι τις μικρές στιγμές της ζωής. Ένα ποτηράκι καφέ που θα πιεις το πρωί με την ησυχία σου, και αν καπνείς να κάνεις και ένα τσιγάρο, για δεν καπνείς ξέρω να πιεις και ένα ποτηράκι τσάι, τι πήρε ο καθένας, μια σοκολάτα, μια βόλτα στην παραλία, ένα παιχνίδι με το παιδί, κάτι. Καταλαβαίνω ότι ήταν χαοτική η ζωή σου μέχρι τώρα. Στο χέρι σου όμως είναι αν το πάρεις απόφαση να την οργανώσεις. Και όσον αφορά στη δουλειά, αν έχεις μέσα στο μυαλό σου συνέχεια πώς να κάνεις την εργασιακή σου ζωή καλύτερη και με περισσότερη όρεξη θα δουλεύεις στη δουλειά που ήδη βρίσκεσαι, αλλά θα έχεις και τα μάτια σου ανοιχτά για να βλέπεις και άλλες ευκαιρίες, είτε να ζητήσεις δουλειά αλλού, είτε να εργαστείς κάπου αλλού, είτε να ακόμη και να κάνεις κάτι δικό σου μαζί με κάποια φίλη σου, μαζί με κάποια γνωστή σου και να εξελιχθείς. Βάλε τον εαυτό σου προτεραιότητα. Σταμάτα να πενθείς ένα παρελθόν που δεν ήταν όπως το ήθελες. Σταμάτα να χτυπάς τον εαυτό σου αλίπητα για τα λάθη που έχεις κάνει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Σταμάτα να πιστεύεις ότι δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Και ήλιο έχεις και μοίρα έχεις. Φτάνει να ανασκουμποθείς και να διεκδικήσεις αυτά που δικαιούσε και εσύ και το παιδί σου από τη ζωή. Η ζωή τους θέλει τους αγωνιστές. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το βούρκο και να βγουν από δύσκολες συνθήκες είναι επειδή πιστεύουν πως δεν μπορούν να το κάνουν. Βάλε πρωταρχικό στόχο στη ζωή σου να βελτιώσεις και τη δική σου ζωή και τη ζωή του παιδιού σου και να γίνεις η μητέρα του εαυτού σου, η εσωτερική σου μητέρα, η μητέρα του παιδιού σου και να σταματήσεις να εξαρτάσει από άλλους ανθρώπους και να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα. Το γάλα που χύθηκε δεν ξαναμαζεύεται. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε σκληρά για να αγοράσουμε άλλο γάλα, το οποίο αυτή τη φορά θα το πιούμε και δεν θα το αφήσουμε να χυθεί. Δεν ξέρω αν κάνουν νόημα τα λόγια που σου λέω. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σου τα λέω αυτά μετά που έχει περάσει η δική μου μαύρη και σκοτεινή περίοδος. Και όπως είπα και προηγουμένως, θεωρούσα ότι δεν θα υπήρχε νόημα στη ζωή μου μετά που θα μεγάλωναν τα παιδιά και σε κάποια φάση το είχα παρακάνει με κακές συνήθειες και κάπνιζα ανεξέλεγκτα και έπινα και αλκοόλ σε κάποια φάση. Είχα περάσει μια φάση που κάθε βράδυ κατανάλωνα μια μπουκάλα κρασί και σκεφτόμουν άντε και αν πάει το σηκώτι μου, άντε και πάνε οι πνευμονές μου, μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά δεν πειράζει άμα πεθάνω. Σε κάποια φάση συνειδητοποίησα πως ήταν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές αυτές και αν έχεις και εσύ τέτοιες συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές να ζητήσεις βοήθεια και να πάρεις σοβαρή απόφαση για να τις κόψεις, γιατί η ζωή μπορεί να σου φαίνεται πολύ δύσκολη τώρα, όμως τώρα είναι η περίοδος των ισχνών αγελάδων που άμα αντέξεις και αγωνιστείς αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά θα απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου και μια πρωτόγνωρη ελευθερία που σου δίνει η αίσθηση ότι έχεις πάρει τη ζωή σου στα χέρια σου και έχεις επιτύχει τους στόχους σου. Εστιάσου σε σένα, μόνο εσύ μπορείς να επιτύχεις τους στόχους σου.
και κανένας άλλος. Σε παρακαλώ όμως, πήγαινε και σε ψυχολόγο, γιατί ίσως είναι καλή ιδέα να σου γίνει μια διάγνωση, μην τυχόν και έχεις κατάθλιψη και η κατάθλιψη σε κάνει να σκέφτεσαι πιο απαισιόδοξα ή δεν σε βοηθάει να ξεφύγεις από τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεσαι. Να πάρεις ψυχοθεραπεία, αν χρειάζεσαι και αντικαταθλιπτική αγωγή, να την πάρεις και αυτήν. Εγώ σε κάποια φάση το παραδέχτηκα ότι χρειαζόμουν αντικαταθλιπτική αγωγή και την πήρα, και τότε ήταν που σταμάτησα για τις κακές συνήθειες. Σου μιλάω ανοιχτά. Έχω υπάρξει εκεί που ήσουν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Μπορείς όμως να τα καταφέρεις. Φτάνει να βάλεις στο κέντρο όλων το παιδί σου και εσένα. Εσένα και το παιδί σου. Σου στέλνω την αγάπη μου και μια μεγάλη σφιχτή νοηρή αγκαλιά. Καλό βράδυ. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω στα σχόλια ανάλογες ιστορίες γυναικών που πέρασαν τέτοιες δύσκολες περιόδους και κατάφεραν να βγουν.